πρόεδρος της Βουλής, κυρία Χριστοβουλοπούλου. Ησυχία, ησυχία. Λοιπόν, πληροφορηθήκαμε μέσα στην όσο βρισκόμασταν στη συνάντηση ότι συνέβη ένα ατυχές περιστατικό με ένα βουλευτή, επί του οποίου ασκήθηκε βία. Να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς ως Ομοσπονδία καταδικάζουμε τις πράξεις βίας, δεν μπορεί να διεκδικούμε την αναγνώριση της γενοκτονίας και να επιτρέπουμε τέτοιες πράξεις βίας. Στηριζόμαστε στο δίκαιο και στον ανθρωπισμό. Η βία δεν χωράει στις διεκδικήσεις μας. Ευχαριστούμε όλους μαζί, όλους εσάς που συγκεντρωθήκατε εδώ σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας. Και θα αγωνιστούμε μέχρι την τελική δικαίωση. Προφανώς και το κρούσμα βίας αποτελεί προβοκάτσια. Δεν υπάρχει πόντιος από τον οργανωμένο ποντιακό χώρο ο οποίος θα μπορούσε να ασκήσει, να χρησιμοποιήσει τέτοια αγωγή βίας. Δεν έχουμε καμία σχέση με τέτοια συμβάντα. Ο Γιώργος ο Βαρχινιάδης λίγο κάτω διαδικαστικά για την αποχώρηση. Και μετά διαλυόμαστε ειρηνικά. Εγώ να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα, γιατί αυτό το χρωστάμε στους προγόνους μας. Εμείς δεν νομίζω θα συμφωνήσω με τον πρόεδρο ότι θα μπορούσαμε να λύσουμε τα προβλήματά μας και να λύσουμε τα δίκαια αιτήματά μας με αυτόν τον τρόπο. Σας λέω ότι εμείς δεν θα σταματήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού, θα έρθουμε πιο οργανωμένοι και πιστέψτε με ότι αν δεν λυθεί το θέμα δεν θα σταματήσουμε μέχρι να λυγίσουν αυτοί.